υπογράψει, αλλά αυτό δεν έχει ενδιαφέρον, Κατέρινα. Γιατί περιμένουμε να μας πεις τι έγινε για μένα. Έχει ενδιαφέρον, γι' αυτό σε ρώτησα. Γιατί μετά, όταν είδα τα κορίτσια, παρατήρησα ότι η Εύη ήταν λίγο αποτραβηγμένη. Κατάλαβες, δηλαδή δεν μιλούσε. Αποτραβηγμένη. Αποτέλεσμα του καθρέφτη, παιδιά. Δεν ξέρω, μήπως έχει να κάνει με αυτό. Ήταν που λέτε αυτό το γύρισμα, είχε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Καταρχήν, εγώ τις είδα με το που τις βάζανε μέσα. Ξέρεις, κανονική παρατήρηση, σκάνερ, ρεπορτάζ, όλο. Ήταν λοιπόν, μπήκανε αυτό γιατί τραβούσαν οι κάμερες κτλ. Και άρχισαν μετά να ετοιμάζονται. Δεν ήμασταν μαζί όταν ετοιμάζονταν τα κορίτσια. Εμείς ετοιμάζομασταν με την Έλενα και αυτές ξεχωριστά. Και εμένα. Με είχαν δει, αλλά δεν κατάλαβαν. Του λέει αυτή θα έρθει εδώ πέρα να δει την κουμπάρα τη. Ένα τέτοιο πράγμα. Δεν μου έδωσαν καμία απολύτως σημασία. Με αυτή την αμφίεση. Όχι, με τη φόρμα μου είχα πάει. Είχα πάει με τη φόρμα μου. Περνάω και κλπ. Κάποιες με χαιρέτησαν, κάποιες δεν με χαιρέτησαν την ώρα εκείνη γιατί κάνανε γύρισμα. Ήταν όμως πολύ προσιλωμένες σε αυτό που γινόταν εκείνη την ώρα. Μετά, όταν ετοιμαστήκαμε με την Έλενα, μας βέλανε και κρυφτήκαμε για να μην μας δούνε καθόλου. Γιατί αυτές δεν ξέρανε τι πρόκειται να γίνει. Ξέρανε μόνο ότι τους δίνουν σε ένα στυλ άντροτζιν, α πούμε, το αυτό το ανδρόκινο look και θα κάνουν τους άντρες. Δεν είχαν ιδέα τι πρόκειται να σημαίνει. Και μετά μπήκαμε και ήταν στην αρχή πάρα πολύ σφιγμένα τα κορίτσια. Μετά περνώντας η ώρα. Γιατί πέρασαν και πάρα πολλές ώρες, πρέπει να σας πω. Και αυτό δεν είναι ένα γύρισμα το οποίο γίνεται μία ώρα και έλεγε. Ποια φλέρταρε πιο αληθινά. Θέλεις να σου πω τώρα κάτι. Ναι. Δεν ξέρω καθόλου ποιος και τι συμβαίνει μετά. Η Εύη όμως, που είχε να κάνει κάτι πάρα πολύ δύσκολο, ποζάραμε πάνω σε δύο μηχανές. Ήμασταν εγώ με την Έλενα σε μία. Και έπρεπε να βρει έναν τρόπο να ποζάρει με τις μηχανές και εμάς. Και ανέβηκε η απίστευτη αυτή και. Πάνω στις μηχανές και ισορροπούσε με τρομερό επαγγελματισμό και πάρα πολύ μεγάλη προσήλωση. Αλήθεια το λέω αυτό. Δηλαδή. Μίλησε πρώτα στις μηχανές. Και ο Τσακ Νόρις το έχει κάνει, ρε Στέφανα, αλλά τι σχέση έχει ο Τσακ Νόρις και ο Ζαν Κλο Βαντάμ με την Εύη. Ρε παιδιά, θέλω να σας πω ότι όμως το κορίτσι πραγματικά τα δίνε όλα. Δεν αστείευαν. Παρόλο που φαινόταν ότι δεν το θέλει πολύ. Εντάξει. Γιατί τι κατάλαβες εσύ, τι ήταν αυτό που την έκανε. Να στεναχωρηθεί και να πει ότι μπήκε ένα σκουπιδάκι στο μάτι στην Έλενα μετά και τα εγώ νομίζω αισθανόταν μόνη της λόγω της έλλειψης της Μικαέλας. Και τη στιγμή που αισθανόταν ίσως μόνη Εύη, βλέπουμε ότι ξεκινάει ίσως και μια άλλη κόντρα, θα έλεγα, μέσα στο σπίτι. Δηλαδή, λίγο η Έλτα με την Ευελίνα κάπως δεν τα πάνε καλά και δεν ξέρουμε, δεν έχουμε καταλάβει τι έχει γίνει. Βλέπουμε κιόλας εδώ πέρα ότι μαλώνουν κάπως. Την αποκαλεί σιγανό ποταμάκι και η Ευελίνα σηκώνεται και για άλλη μια φορά, βέβαια. Συγγνώμη, η Ευελίνα δεν ψήφισε την Έλτα να μπει στο σπίτι. Δεν έχει ψηφίσει την Έλτα να μπει στο σπίτι, παρόλο που ήταν φίλες πριν φύγει από το παιχνίδι και αφού ξαναγύρισε. Και βλέπουμε να απομακρύνεται, γιατί δεν θέλει ίσως η Ευελίνα να δώσει συνέχεια στη συζήτηση. Έτσι, και νομίζω ότι τώρα, μετά από τόσα επεισόδια, μπορούμε να σκιαγραφίσουμε και λιγάκι το προφίλ της Ευελίνας, που είναι ο κλασικός παίχτης, ο οποίος θέλει να τα έχει καλά με όλους μέσα στο σπίτι. Αυτό όμως δεν μπορεί να γίνει, γιατί σιγά-σιγά όσο περνάνε, γνωρίζονται μεταξύ τους, δεν μπορείς να ταιριάξεις παιδιά με όλους και αποκαλύπτεται τελικά ο πραγματικός σου χαρακτήρας, που δεν είναι τόσο ιδανικός όσο θέλεις εσύ να πιστεύουν οι άλλοι. Επειδή πάμε για τελικό, ρε παιδιά, αυτές τις δύο ομάδες. Αυτό είναι ο μεγαλύτερος στόχος, Στέφανε. Δεν είναι κακό να παίξεις καλά με όλους. Και την Ευελίνα την έχουμε δει τελευταία να κάνει λαϊκό δικαστήριο, να κάθεται ως πρώτος δικαστής, να φοράει και τα γουνάκια.